Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους από εμένα. Νομίζω ότι οι προσφωνήσεις γίναν πλέον διπλά και σε εξαντλητικό βαθμό, οπότε απλά θα χαιρετήσω τις κυρίες και τους κύριους και πολλές φίλες και φίλους που είναι ανάμεσά μας και με πολύ χαρά βλέπω γνώριμα και φιλικά πρόσωπα. Είναι μεγάλη μου η χαρά εδώ και η χαρά είναι ακόμη μεγαλύτερη, ακόμα και εν απουσία του Υπουργού Οικονομικών, δεδομένου το ότι εκπροσωπώ τον πρόεδρο της ελληνικής κυβέρνησης, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε μία ένωση, την οποία ξέρω ότι και ο ίδιος είναι πολύ αισιόδοξος για την μέχρι τώρα πορεία της τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και από εδώ και στο εξής, την πορεία, όπως είπε και ο πρόεδρος, ο κ. Αργυριοργίου, όχι μόνο των ελληνικών ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών, αλλά του μέλλοντος της ασφάλισης, είτε είναι κοινωνική, είτε είναι ιδιωτική στη χώρα μας. Εύχομαι και για να είμαι ειλικρινής, γνωρίζοντας και αρκετούς από εσάς σε προσωπικό επίπεδο, μπορώ να πω ότι είμαι σίγουρη πως η συζήτηση που θα ακολουθήσει, κύριε Διοικητά, είναι ουσιαστική ως προς την ασφάλιση των πολιτών, της υγείας τους, της περιουσίας τους, των αποταμιεύσεών τους ή της έλλειψης αυτών και της προοπτικής όμως αυτών και των οικονομικών και οικονομικών τους. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσω με μια παραδοχή. Η αλήθεια είναι ότι στην χώρα μας η ιδιωτική ασφάλιση έχει διαχρονικά αντιμετωπιστεί με κάποια καχυποψία, τόσο από την πλευρά των πολιτικών κομμάτων, όσο και δυστυχώς και περιέργως κιόλας τα έλεγα, από την ίδια την κοινωνία. Για να το πω πιο απλά, εμείς οι Ελληνίδες και οι Έλληνες δεν έχουμε μέχρι και σήμερα κουλτούρα ιδιωτικής ασφάλισης. Η μεγάλη πλειοψηφία μας αρκούμαστε στους δύο πυλώνες της εθνικής κοινωνικής ασφάλισης για την παροχή υπηρεσιών τόσο υγείας όσο και συντάξεων. Ωστόσο σήμερα, το ανέλησε αναλυτικά ο Πρόεδρος, δεν είναι αρκετό. Όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας αισθανόμαστε την ανάγκη να προστατεύσουμε τις επιχειρήσεις μας, την περιουσία μας και να επενδύσουμε στο αύριο της δικής μας ζωής και της ζωής των οικογενειών μας. Αυτό τουλάχιστον δείχνει έρευνα, η δική σας έρευνα, σύμφωνα με την οποία η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων το 2023 ξεπέρασε τα 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένη κατά 9% σε σχέση με το 2022. Σημαντική είναι επίσης η συνεισφορά του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης στην εθνική οικονομία. Πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ, του Νοεμβρίου του 2023, αν δεν κάνω λάθος, αναφέρει ότι η συνολική συνεισφορά του κλάδου στον ΑΕΠ ανήλθε στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή στο 1,2% του ΑΕΠ. Ο κλάδος απασχολεί περισσότερα από 50.000 άτομα και οι ασφαλιστικές εταιρείες συνεισφέρουν στο Δημόσιο Ταμείο περί 1,12 δισεκατομμύρια ευρώ, που αντιστοιχεί στο 2% των συνολικών δημοσίων εσόδων. Ωστόσο, παρά τις θετικές καταγραφές, είναι γεγονός ότι η ελληνική οικονομία παραμένει υποασφαλισμένη. Η απόσταση που χωρίζει το βαθμό διείσδυσης της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα από το βαθμό διείσδυσης σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι μεγάλη. Κύριε Πρόεδρε, τη συνοψίσατε πάρα πολύ καλά με την αναντιστοιχία με το παράδειγμα της Δανίας που έχουμε στη χώρα μας, αλλά και τον μέσο όρο του ΟΣΑ. Στον τομέα αυτό, ναι, παραμένουμε ουραγός στην Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι πολλές, είναι αυξανόμενες και δυστυχώς συνδέονται τόσο με την αρνητική δημογραφική τάση της δικής μας οικονομίας, αλλά και του υπόλοιπου δυτικού κόσμου και την εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής. Η δημογραφική γύρανση είναι από τις μεγαλύτερες προκλήσεις μας. Απειλεί τη βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και καθιστά φανερό ότι ένα καθαρά αναδυναμητικό σύστημα δεν θα μας πάει πολύ μακριά. Αυτό ευτυχώς το είδαμε, το είδε η δική μας κυβέρνηση, το είδε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το είδε ο Πάνος Τσακλόγλου και ήταν ένας από τους κύριους λόγους που προχωρήσαμε στην ίδρυση και στη λειτουργία του ΤΕΚΑ. Η ίδρυσή του αποτελεί όντως μια κορυφαία μεταρρύθμιση στον τομέα της επικουρικής ασφάλισης για τους νέους ασφαλισμένους, οι οποίοι αποκτούν επιτέλους τον αναγκαίο κεφαλαιοποιητικό χαρακτήρα των αποταμιεύσεών τους μέσω του ασφαλιστικού συστήματος. Είναι σημαντικό, και αυτό είναι σημαντικό που το αναφέρατε, κύριε Πρόεδρε, είναι σημαντικό να
πετύχουμε την ενημέρωση για όλα όσα έχουν γίνει, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προβούμε και σε μεγαλύτερα και πιο, αν θέλετε, τολμηρά βήματα από αυτά στα οποία έχουμε ήδη προβεί. Είναι σημαντικό και στο ΤΕΚΑ να ενημερώσουμε τους νέους ανθρώπους για τον τρόπο λειτουργία τους και για το ότι πρέπει και θέλουμε να εγγραφούν σε αυτό. Πέραν των άλλων, επιδιώκουμε να λειτουργήσει και παιδαγωγικά οι νεότερες γενιές, και εδώ να σας πω ότι η ίδια γεννηθήσα το 87, ίσως είμαι η γυρεότερη, το γυρεότερο μέλος του ΤΕΚΑ, δηλαδή αυτό που λένε just about, λύγει σε εμένα το ΤΕΚΑ ως προς την γυρεότητα όλων όσων μπορούν να εγγραφούν σε αυτό. Αλλά πρέπει να εξοικειώσουμε στο κόνσεπτ αυτό της μακροπρόθεσμης επένδυσης τον κόσμο, έτσι ώστε η νέα γενιά να γίνει πιο δεκτική στο να συμπληρώσει την σύνταξή της στο μέλλον με αντίστοιχα προγράμματα ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Εξίσου σημαντική, και αναφερθήκατε σε αυτό, είναι η αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, οι οποίες εν ώψη της κλιματικής αλλαγής που συμβαίνει και θα συνεχίσει να συμβαίνει, συμβαίνουν ακόμα πιο συχνά και με αυξανόμενη σφοδρότητα. Το είδαμε φέτος στη Θεσσαλία και η αλήθεια είναι ότι τόσο στο κομμάτι της ελληνικής πολιτικής μας απασχολεί η κλιματική, η ασφαλιστική και η οικονομική εξέλιξή της τόσο στην Ελλάδα όσο πλέον είναι και μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυβέρνηση έχει αντιληφθεί τον ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης στην αντιμετώπιση των προκλήσεων. Στην κατεύθυνση αυτή κινηθήκαμε με το πρώτο μέτρο, αν θέλετε, το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί τον προηγούμενο κιόλας μήνα και από ό,τι έχουμε συζητήσει και με αρκετούς από εσάς, φαίνεται ότι έχει ήδη πιάσει, για να το πω απλά. Ποιο, της μείωσης κατά 10% του συντελεστή ένφιας, σε περίπτωση που ένα νοικοκυριό, ένας ιδιώτης ασφαλίσει την περιουσία του. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Θα πρέπει όμως να προχωρήσουμε παραπέρα και, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, να ανοίξει ο δημόσιος διάλογος για την υποχρεωτική ασφάλιση της περιουσίας και των πολιτών και των επιχειρήσεων και να προχωρήσει με γόνιμο τρόπο από όλους. Από πολίτες, από την πολιτεία και από τον ασφαλιστικό κλάδο μαζί. Πρόσφατα επίσης, με την ψήφιση του νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, υλοποιείται η δέσμευσή μας για την μεταρρύθμιση της επαγγελματικής ασφάλισης. Στόχος είναι η αυξημένη συνταξιδοτική αποταμίευση να ενισχύσει το εισόδημα των μελλοντικών συνταξιούχων και πάνω σε αυτό βέβαια, πάνω στην ανάπτυξη δηλαδή της επαγγελματικής ασφάλισης, αναμένουμε να ενισχυθεί και η ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, η οποία με τη σειρά της θα χρηματοδοτήσει τόσο εγχώριες επενδύσεις, ειδικά, με συγχωρείτε, στον τομέα της τεχνολογίας και της καινοτομίας, δίνοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο όθηση περαιτέρω στην ανταγωνιστικότητα της χώρας μας και στην εξωστρέφειά της. Να επισημάνω εδώ και να μην ξεχάσω, γιατί δεν είναι καθόλου μικρή παρένθεση για εμάς, την θέσπιση από εσάς του κώδικα δεοντολογίας για το δικαίωμα στη λύθη των πρώην καρκινοπαθών. Οφείλω να πω ότι είναι κάτι που δεν γνώριζα και έχοντας ζήσει και στο δικό μου νοικοκυριό, στη δική μου οικογένεια, την οικογενειακή τραγωδία του καρκίνου, ήταν κάτι το οποίο είναι μια κίνηση ανθρωπιάς από την Ένωση. Να δεχτείτε το αίτημα της κυβέρνησης και να αναγνωρίσετε το δικαίωμα στη λύθη των επιζώντων από καρκίνο στο πλαίσιο κάθε είδους δανειακής σύμβασης που συνδέεται με ασφάλεια ζωής. Πρόκειται για μια κίνηση που βοηθά τους πρώην καρκινοπαθείς συμπολίτες μας να βρουν μια λύση στο πρόβλημά τους, ένα πρόβλημα που πραγματικά έκαιγε και ήταν ένας ασφυκτικός κλοιός γύρω από πολλά νοικοκυριά. Είναι όμως, νομίζω, και προς δικό σας όφελος, κυρίως ως προς τις εξελίξεις που περιμένουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, στην προσπάθειά μας να ενισχύσουμε την προστασία των πολιτών, πρέπει να είμαστε μαζί. Έχουμε ξεκινήσει μαζί, θα συνεχίσουμε μαζί. Οι προοπτικές του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης διαγράφονται θετικές και οφείλουμε με ειλικρίνεια να ενημερώσουμε τους πολίτες για τα ωφέλη της. Και αυτό, όπως είπατε, είναι υπερκομματικό, δεν είναι κομματικό. Σήμερα οι συνθήκες είναι πιο ευνοϊκές σε σχέση με το παρελθόν. Έχουμε μια οικονομία πιο ανταγωνιστική, μια οικονομία που αυξάνεται, μια οικονομία που είναι πιο εξωστρεφής, μια οικονομία που καταφέρνει και φέρνει επενδύσεις από το εξωτερικό. Από την δική μας πλευρά μπορώ να σας πω ότι με βήματα πιο πολλά, πιο γοργά, πιο γενναία θα συνεχίσουμε. Και δεν είναι ένα ζήτημα για εμάς που είναι είτε για να δανειστώ και εγώ ξενόγλωσσους όρους, είτε
important είτε urgent, είναι ένα ζήτημα που είναι και important και urgent. Πιστεύω ακράδαντα ότι η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής με τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων μπορεί να οδηγήσει στη γεφύρωση του κενού προστασίας και στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου μέλλοντος για όλα μας τα νοικοκυριά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.